Μανώλη, στην Αθήνα συμμετείχαν και άλλοι κόοι σε αυτή την πολύ μεγάλη δοκιμασία, τον κλασικό μαραθώνιο. Θα ήθελα να μου πεις, αξίζουν όλα τα παιδιά συγχαρητήρια για αυτή τη συμμετοχή σε αυτό το πολύ μεγάλο αγώνισμα που γίνεται κάθε χρόνο? Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αθλητή που συμμετέχει σε έναν τέτοιο μαραθώνιο και ειδικά της Αθήνας, ο οποίος λόγω της ιδιομορφίας του είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος, όλοι αξίζουν συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους. Επίσης πήραν πάρα πολλοί κόοι μαραθωνοδρόμοι μέρος, άξιοι, πήγαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλές επιδόσεις σε όλους. Τους εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν, να συνεχίζουμε όλοι αυτό που κάνουμε και να είμαστε γεροί, δυνατοί και να μπορούμε να είμαστε αντάξει των δυνατοτήτων μας στον επόμενο μαραθώνιο. Και ένα μήνυμα στην αθλητιώσα νεολαία στα παιδιά. Keep running. Να τρέχετε, συνεχίστε να τρέχετε όπου μπορείτε. Σε βουνό, σε δρόμο, προσεκτικά βέβαια, σε γήπεδα. Είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία, ευεξία και ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό αγώνα που δίνεις. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.